Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη 28 Μαρτίου και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας σε τίτλους. Ο Κύβος Ερίφτη με τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής στις 21 Μαΐου. Προανήγγειλε δεύτερη προσφυγή στις κάλπες και στις αρχές Ιουλίου. Οι πρώτες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η υγεία στην Ηλία νοσεί και με τη βούλα του Υπουργείου Υγείας. Τι έδειξε η ετήσια έκθεση για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο του Πύργου. Αρνητικοί οι δείκτες σε όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας του νομού. Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας για 5 ολόκληρα χρόνια 47 επαγγελματίες του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Είχαν τις απαραίτητες άδειες από το Δήμο για τραπεζοκαθίσματα και στάντ στο κεντρικό πεζόδρομο, όμως βρέθηκαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Τέλος στην ταλαιπωρία τους έδωσαν οι δικαστικές αρχές. Ξεκίνησε και επίσημα από σήμερα η αντίστροφη μέτρηση για την προσφυγή στις κάλπες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε τέλος στην αναμονή, γνωστοποιώντας την ημερομηνία των εκλογών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως αποκάλυψε, 21 Μαΐου θα είναι τελικά η ημερομηνία των εθνικών εκλογών με τη διαδικασία της απλής αναλογικής, με τις δεύτερες κάλπες, αν χρειαστούν, να στείνονται τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Εκλογές στις 21 Μαΐου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δεύτερες κάλπες, όπως είπε, θα γίνουν τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, αν χρειαστεί. Η ανακοίνωση έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η χώρα και οι πολίτες χρειάζονται καθαρούς ορίζοντες. Και σε πείσμα όσων διέδιδαν τα αντίθετα σενάρια, οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στη λήξη της τετραετίας, όπως εξ αρχής είχα δεσμευθεί. Θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου. Και αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση, ώστε να ακυρωθεί η περιπέτεια της απλής αναλογικής, αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε για άλλη μια φορά την παγίδα κυβερνησίας από την απλή αναλογική, τονίζοντας ότι η πρώτη κάλπη θα δείξει ποιος θα κυβερνήσει και η δεύτερη πώς θα κυβερνήσει. Έχουμε ένα συνεχές χρέος να αποκαλύπτουμε την παγίδα ακυβερνησίας της απλής αναλογικής, εξηγώντας ότι η πρώτη κάλπη θα κρίνει ποιος θα κυβερνήσει, ενώ η δεύτερη κάλπη θα κρίνει πώς θα κυβερνήσει. Και τονίζοντας ότι σε έναν εξαιρετικά ασταθή κόσμο η χώρα χρειάζεται σταθερή ηγεσία, γι' αυτό και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποιον ψηφίζουν για πρωθυπουργό. Πρόκειται για έναν προγραμματισμό απόλυτα συνεπή με τις συνταγματικές προθεσμίες. Θα πρέπει όλοι μας να θυμίζουμε τα μεγάλα βήματα που έκανε η χώρα αυτά τα 4 χρόνια. Όχι μόνο γιατί η συνέπεια λόγων και πράξεων χτίζει τελικά την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά γιατί το σημαντικό μας έργο αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάζει. Λίγες εβδομάδες υπομονής έμειναν και η μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος έρχεται. Στις 21 του Μάη οι πολίτες θα επιστρέψουν το λογαριασμό που δεν βγαίνει στην κάλπη. Και την επόμενη κιόλας μέρα, χωρίς δεύτερες εκλογές και περιπέτειες, μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας θα αναλάβει το δύσκολο έργο της αναγέννησης της πατρίδας μας. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στις εκλογές της 21ης Μαΐου ψηφίζουν για μια νέα ελπίδα, για μια νέα προοπτική. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη χαρακτηρίζεται από την κατάρρευση του δίθεν επιτελικού κράτους, τις πελατειακές σχέσεις, την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, την υπονόμευση του κράτους δικαίου και των ανεξάρτητων αρχών, αλλά και από εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς. Οι πολίτες ψηφίζουν για την Ελλάδα στην οποία αξίζει να ζούμε. Για το κράτος που θα εγγυάται το δημόσιο συμφέρον, την κοινωνική δικαιοσύνη, την δίκαιη ανάπτυξη, τη διαφάνεια. Οι κάτοικοι της Ηλίας δεν περνούν ούτε έξω από τις νοσηλευτικές μονάδες του νομού και μάλιστα αυτό φαίνεται και από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας. Μέσω της ετήσιας έκθεσης του Υπουργείου επιβεβαιώνεται πλήρως η κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ηλία, με τους πολίτες να αναζητούν υγειονομική περίθαλψη εκτός συνόρων του νομού. Ειδικότερα, μειωμένες κατά 35% είναι οι νοσηλίες στο νοσοκομείο Πύργου το 2022 συγκριτικά με το 2019,
μειωμένες κατά 22% και οι προσελεύσεις επίγοντα περιστατικά, φυσικά στον πύργο και στην Αμαλιάδα αλλά και στην Κρέστενα, ενώ μειωμένες είναι και οι επισκέψεις στα 6 από τα 7 κέντρα υγείας και το πολυδύναμο κέντρο των Λιχενών. Το ότι η υγεία στην Ηλίανο ζει το έχουμε αποτυπώσει με κάθε τρόπο και πλέον αποδεικνύεται και μέσα από τα επίσημα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τις νοσηλίες, τις προσελεύσεις σε επίγοντα και εξωτερικά ιατρία όλων των μονάδων. Παρατηρείται πραγματικά μία σημαντική μείωση στην επισκεψιμότητα που παρατηρείται στις νοσηλευτικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Υγείας για το 2022, όπως και μία μείωση μεγάλη επίσης στον αριθμό των νοσηλευμένων, ασθενών. Αυτό έχει σαν συνέπεια πολλές φορές οι πολίτες να παρακάμπτουν τις νοσηλευτικές μονάδες του νομού και να απευθύνονται σε νοσηλευτικές μονάδες μεγαλύτερων αστικών κέντρων, όπως την Πάτρα ή στην Αθήνα, ή πολλές φορές λόγω της υποστελέχωσης δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν περιστατικά και απευθείας από τα εξωτερικά ιατρία, τα δικά μας εδώ, παραπέμπονται στις νοσηλευτικές μονάδες των μεγάλων αστικών κέντρων. Συμφώνα με αυτά, λοιπόν, η κίνηση στα νοσοκομεία εμφανίζει τεράστια μείωση από όρια της έλλειψης εμπιστοσύνης των ηλίων σε αυτά, καθώς οι διαδοχικές αποχωρήσεις γιατρών σε συνδυασμό με τις ελάχιστες προσλήψεις έχουν αφήσει ανεξίτηλα τα ίχνη τους στο σύστημα υγείας του νομού, το οποίο δυστυχώς έχει μετατραπεί σε κέντρο διακομιδών προς τα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα της Πάτρας. Έπαιξε και το ρόλο του η υποστελέχωση, έτσι. Δηλαδή η παθολογική κλινική ουσιαστικά λειτουργεί σε επικίνδυνο βαθμό, όπως γράφουν και όλοι οι γιατροί, οι οποίοι με το εντέλεστε έρχονται από την Πάτρα. Ένας παθολόγος λειτουργεί για 50-60 ασθενείς στην κλινική, για τα επίγοντα, για τη μονάδα COVID, για όλα αυτά. Οι συνθήκες είναι τραγικές, είναι επικίνδυνες. Η πολιτεία προσπαθεί μέσα από τις γενικές διατάξεις και το γενικό πλαίσιο να λύσει ένα πολύ ειδικό πρόβλημα. Δεν λύνεται έτσι το πολύ ειδικό πρόβλημα. Η ερημοποίηση των τοπικών νοσηλευτικών μονάδων έχει αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά και η περίφημη επιστροφή στην κανονικότητα μετά την πανδημία που κήρυξε το Υπουργείο Υγείας δυστυχώς δεν αφορά την Ηλία. Αυτό τροφοδοτεί ακόμα περισσότερο την απαξίωση, αυτή, η οποία με τη σειρά της λειτουργεί αποτρεπτικά για νέους συναδέλφους για να ανταποκριθούν, ανταποκριθούν στις προκηρύξεις και να έλθουν στην περιοχή να καταλάβουν θέσεις στις δημόσιες δομές, το οποίο με τη σειρά της του επίσης επιδεινώνει την υποστελέχωση και δημιουργείται έτσι ένας αυτοτροφοδοτούμενος φαύλος κύκλος. Τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας επιβεβαιώνουν την κατάρρευση του ΕΣΥ στο νομό και εκεί οι πολίτες αναζητούν την υγεία τους εκτός των σύνορων της Ηλίας. Μειωμένες κατά 35% οι νοσηλείες στο νοσοκομείο του Πύργου το 2022 συγκριτικά με το 2019. Μειωμένες κατά 22% και οι προσελεύσεις σε επίγοντα και εξωτερικά ιατρία σε Πύργο, Αμαλιάδα και Κρέστενα, ενώ μειωμένες είναι και οι επισκέψεις στα 6 από τα 7 κέντρα υγείας και το πολυδύναμο των Λιχενών. Υπάρχει και η πρότασή μας, όχι μόνο αλλά η δική μας του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και άλλων φορέων της περιοχής για να ενταχθεί η Ηλία στις άγονες περιοχές τύπου Α, ώστε να δοθούν κίνητρα για να στελεχωθούν οι δομές υγείας του νομού. Αυτός ένα μεσοπρόθεσμο μέτρο. Και ως μακροπρόθεσμη ρύθμιση, προκρίνουμε, εμείς τουλάχιστον και το έχουμε καταθέσει επίσημα ως πρόταση, μια ανασυγκρότηση του υγειονομικού, την ανασυγκρότηση του υγειονομικού χάρτη της. Στο μέτωπο της οικονομίας ξεκινάει από το πρωί της Τετάρτης 29 Μαρτίου σε καταστήματα παιχνιδιών και υπεραγορές το καλάθι του νονού, το οποίο περιλαμβάνει πασχαλινές λαμπάδες, σοκολατένια, αυγά και 12 κατηγορίες παιχνιδιών. Την ίδια στιγμή τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα εποχιακά είδη που καλούνται να προμηθευτούν οι νονοί για τα βαπτιστήρια τους και οι γονείς για τα παιδιά τους εν ώψη του Πάσχα είναι για φέτος σαφώς αντιανατιμημένα σε ποσοστό 10 με 15%. Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, το καλάθι δεν βοηθάει και πολύ στην εορταστική περίοδο, αφού πρωτεύοντα ρόλο παίζουν οι επιθυμίες των παιδιών και όχι οι τιμές των δώρων. Πρεμιέρα για το καλάθι του νονού, το οποίο μπαίνει σε εφαρμογή από τις 29 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί το Μεγάλο Σάββατο 15 Απριλίου σε καταστήματα παιχνιδιών και υπεραγορές. Το νέο καλάθι, που είναι κάτι ανάλογο με το καλάθι του Άι Βασίλη τα περασμένα Χριστούγεννα, ευελπιστεί να διευκολύνει τους νονούς να αγοράσουν δώρα για τα βαπτιστήρια τους εν ώψη του Πάσχα. Το ενδιαφέρον όμως έχει ήδη αρχίσει και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ευχαριστεί, γιατί μάλλον δηλώνει ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά του κόσμου για τα πασχαλινά είδη. Όσον αφορά το καλάθι,
εμείς η φιλοσοφία που κινούμαστε, αυτή η οποία είχαμε ακολουθήσει και τα Χριστούγεννα και η οποία ακολουθούμε χρόνια στο καταστημά μας, είναι να δημιουργούμε μια τέτοια γκάμα τιμών που οι πελάτες μας να μπορούν να βρουν αυτό που θέλουν, στην τιμή που θέλουν, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν τυποποιημένα προϊόντα που απλά προτείνονται από κάποιο συγκεκριμένο καλάθι. Οι καταναλωτές, οι συγκεκριμένοι που περισσότεροι είναι οι νονοί και οι νονές που ψάχνουν να πραγματοποιήσουν την αγορά τους, να πάρουν λαμπάδα και αυγό, σοκολατένιο ή τις επόμενες αγορές τους για τα παιδιά, θα υπάρχει μια επιλογή η οποία θα είναι, ας πούμε, πιο προσιτή. Το νέο καλάθι αφορά σε 12 κατηγορίες παιχνιδιών, ανάμεσά τους και πασχαλινές λαμπάδες, όπως και σοκολατένια αυγά. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τη φετινή χρονιά παρατηρείται αύξηση τόσο στα αυγά όσο και στις λαμπάδες. Για παράδειγμα, το πασχαλινό αυγό των 220 γραμμαρίων με παιχνίδι κοστίζει φέτος 9,40 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ περισσότερο από το 2022, που κόστιζε 8,37 ευρώ. Η λαμπάδα με δώρο κοστίζει περί τα 20 ευρώ σε σχέση με το 2022, κόστιζε κάτι λιγότερο από 18 ευρώ. Το καλάθι δεν ξέρω, δεν πιστεύω να γίνει κάποια τέτοια κίνηση. Συνήθως τώρα οι νονοί, επειδή παίρνουν παραγγελίες από τα παιδιά, θα έρθουν να πάρουν, όποιος θέλει να το ευχαριστήσει, θα έρθει να πάρει τη λαμπάδα που θα του ζητήσει. Τα παιδιά ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα. Και συνήθως από τους νονούς ζητάνε αυτά που δεν τους παίρνουν οι γονείς. Οπότε ο κάθε νονός και κάθε νονά θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του βαφτιστήριου και να το κάνει χαρούμενο. Οπότε οτιδήποτε ζητήσουν, θεωρώ ότι θα το αγοράσουν, είτε είναι στο καλάθι του νονού είτε δεν είναι. Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες παιχνιδιών, το καλάθι δεν θα εξυπηρετήσει το σύνολο των καταναλωτών, αλλά μόνο όσους έχουν μεγάλη ανάγκη και είναι δύσκολο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η πλειοψηφία των νονών κάθε πασχαλινή περίοδο κάνει πράξη τις επιθυμίες των βαπτιστηριών τους, τόσο σε λαμπάδες όσο και σε δώρα ή παιχνίδια. Βέβαια, εξυπηρετεί κάποιους οι οποίοι έχουν ή δεν έχουν τη δυνατότητα ή έχουν τη διάθεση να αγοράσουν αυτοί ό,τι επιθυμούν για τα βαφτιστήρια τους και είναι φυσικά και αυτό καλοδεχόμενο, που θα υπάρχει ένα μερίδιο της αγοράς που θα το πραγματοποιήσει και θα χρησιμοποιήσει το καλάθι του νονού ή της νονάς. Τα Χριστούγεννα βοήθησε. Τώρα για το Πάσχα δεν ξέρω, γιατί η λαμπάδα είναι κάτι πιο εξεζητημένο. Ούτε ένας ούτε δύο, αλλά συνολικά 47 ήταν οι επαγγελματίες από την αρχαία Ολυμπία που βρέθηκαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, οι οποίοι υπέστησαν ταλαιπωρία 5 ετών πριν να θωθούν, εγκλωβισμένοι στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και στην έλλειψη συνεργασίας. Οι επιχειρηματίες βρέθηκαν εν μια νυχτή κατηγορούμενοι για τα τραπεζοκαθίσματα και τα διαφημιστικά στάντ που είχαν στήσει στον κεντρικό πεζόδρομο και ας είχαν λάβει την απαραίτητη άδεια από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Έληξε μια μακροχρόνια περιπέτεια που είχε ένα πολύ μεγάλο μέρος των επαγγελματιών της Ολυμπίας, οι οποίοι καταλάμβαναν κάποιο κοινό χρηστό χώρο. Και είχε προκύψει ένα θέμα με τις άδειες που είχε εκδώσει ο Δήμος, οι οποίες δεν είχαν την γνωμοδότηση της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Τις συνέπειες της γραφειοκρατίας και της κακής συνεννόησης μεταξύ υπηρεσιών ανέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο η δικαστική περιπέτεια των επαγγελματιών και των κατασηματαρχών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας. Ήταν μια έκπληξη για τον εμπορικό κόσμο να τους για άδειες πληρωμένες για στάντ και για τραπεζοκαθίσματα κλπ. Πηγαίνουν στα δικαστήρια, ήταν κάτι πρωτόγνωρο, γιατί αυτή είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει πολλές δεκαετίες. Και κάποια στιγμή, έτσι ξαφνικά, να βρεθεί ο άλλος κατηγορούμενος, σίγουρα ήταν κάτι πρωτόγνωρο και δυσάρεστο. Η πρωτοφανής για τα ηλιακά δεδομένα υπόθεση, με το μεγάλο αριθμό των κατηγορούμενων, 47 στον αριθμό, είχε αίσιο τέλος, καθώς η απόφαση του δικαστηρίου ήταν τελικά για όλους αθωωτική. Είναι πρωτόγνωρο για τα ηλιακά δεδομένα να έχουμε έναν ολόκληρο εμπορικό κόσμο μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως είναι ο Δήμος της Αρχαίας Ολυμπίας, κατηγορούμενος. Συγκεκριμένα ήταν 47 οι κατηγορούμενοι, αν θυμάμαι καλά. Το δε κατηγορητήριο το οποίο συντάχθηκε και αφορούσε τη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν υποβάθμιση αρχαιολογικού χώρου και αρχαιολογικών μνημείων και κατάληψη κοινόχρηστης έκτασης, κοινοχρήστων χώρων από τους καταστηματάρχες οι οποίοι ήταν κατηγορούμενοι. Διενεργήθηκε η απαραίτητη προκαταρκτική εξέδραση, έγινε προανάκριση και εισήχθη η υπόθεση στο ακροατήριο. Η ταλαιπωρία των επαγγελματιών που κάποιοι έχουν φύγει πλέον από τη ζωή ξεκίνησε πριν από περίπου 5 χρόνια, επίτα από αναφορές που εξέτασε η εισαγγελία Ηλίας, η οποία στη συνέχεια διενήργησε προκαταρκτική εξέταση και συνέταξε το σχετικό κατηγορητήριο, σύμφωνα με το οποίο οι επαγγελματίες δεν είχαν τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις ώστε να τοποθετήσουν τραπεζοκαθίσματα, διαφημιστικά και προϊόντα στο δρόμο, με την υπόθεση τελικά να φτάνει στο ακροατήριο.
αυτό είχε η αρχαιολογική υπηρεσία, έχοντας, ας πούμε, την ευθύνη της προστασίας του οικισμού, γιατί ο οικισμός, ναι, δεν είναι μνημείο, αλλά είναι μια ζώνη προστατευόμενη επειδή εφάπτεται στον αρχαιολογικό χώρο. Και είχε κάνει κάποιες αναφορές και ο εισαγγελέας αυτεπάγγελτα πήρε όλους τους επαγγελματίες, ας πούμε, για να λυθεί, εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα. Αθωωθήκαμε. Συνολικά 151 καταγγελίες έγιναν το 2022 στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας για περιστατικά βίας και παρενόχληση σε χώρους εργασίας. Μάλιστα, 6 στους 10 καταγγελόμενους ήταν εργοδότες ή πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη. Αυτό έδειξαν τα στοιχεία της έκθεσης του αρμόδιου τμήματος του ΣΕΠΕ, με το 91% των καταγγελιών να αφορά σε περιστατικά βίας, λεκτικής, σωματικής και ηθικής ή ψυχολογικής παρενόχλησης και το υπόλοιπο 9% σε σεξουαλική παρενόχληση. Τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του αρμόδιου τμήματος της επιθεώρησης εργασίας έδειξαν ότι 6 στους 10 για τους οποίους έγινε καταγγελία για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας είναι εργοδότες ή πρόσωπα που ασκούν διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη. Στους χώρους εργασίας υπάρχουν κατά καιρούς καταγγελίες και στην επιθεώρηση εργασίας και σε αρμόδια δικαστήρια. Καταγγελίες για παρενόχληση ή άσκηση βίας λεκτικής ή σωματικής σε εργαζόμενους. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν σε μεγαλύτερο ποσοστό, γύρω στο 60-70% σε γυναίκες και στο 30-40% σε άντρες. Οι εργαζόμενοι, όταν δέχονται τέτοιες επιθέσεις, καλό είναι να τις καταγγέλουν, γιατί από την αρχή τουλάχιστον να τις καταγγέλουν και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά και να καταφεύγουν και μέσω δικηγόρων του ή αρμόδια στα εργατικά κέντρα, τα τοπικά ή στα σωματεία τους, προκειμένου μετά από παρέμβαση και να σταματήσει η άσκηση λεκτικής ή σωματικής βίας ή παρενόχλησης που ασκείται στους χώρους της δουλειάς, ή να προχωρήσουν τα αρμόδια όργανα στην καταγγελία αυτή, αν ο εργαζόμενος κολλείεται, για προκειμένου να επιληθεί η διαφορά του με τον εργοδότη. Γιατί, κύρια, αυτοί που κάνουν την παρενόχληση είναι οι ίδιοι εργοδότες, από τα στοιχεία που έχουμε μαζέψει μέχρι σήμερα, ή άνθρωποι που κατέχουν θέσεις προϊσταμένων ή διευθυντικές θέσεις. 4 στις 10 περιπτώσεις αφορούν σε άλλο εργαζόμενο ή με άλλη σχέση απασχολούμενο στην ίδια επιχείρηση. Εργασιακή βία στο χώρο εργασίας προέρχεται συνήθως από τους εργοδότες ή από άλλους υπαλλήλους, και χρησιμοποιούμε τώρα τελευταία τη λέξη mobbing, διότι ενώνονται μία παρέα εργαζομένων μαζί με κάποιους άλλους ανωτέρους και ασκούν βία σε κατώτερο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. Θέλω να πω ότι και στο νομό Ηλίας βλέπουμε φαινόμενα άσκησης βίας στον εργασιακό χώρο και από εργαζόμενους προς άλλους εργαζόμενους και από εργαδότες και από εργοδότες προς εργαζόμενους. Η συντριπτική πλειοψηφία 91% των καταγγελιών αφορά σε περιστατικά βίας, λεκτικής, σωματικής και ηθικής ή ψυχολογικής παρενόχλησης, ενώ το υπόλοιπο 9% σε σεξουαλική παρενόχληση. Όπως προκύπτει τα στοιχεία της έκθεσης για το 2022 του αυτοτέλους τμήματος παρακολούθησης της βίας, αλλά και παρενόχληση στην εργασία, σε σύνολο 38% οι καταγγέλλοντες στιγόμενοι είναι άνδρες, ενώ το 62% γυναίκες. Άλλο ένα φαινόμενο, το οποίο είναι η σεξουαλική παρενόχληση. Βλέπουμε ότι ο κάθε εργοδότης, όταν θέλει να μην ασκήσει βία σε κάποια υπάλληλο, ασκεί την σεξουαλική παρενόχληση με χειρονομίες και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκείνος νομίζει ότι μπορεί να διαχειριστεί την εκάστοτε γυναίκα. Το ποσοστό των γυναικών που δέχονται σεξουαλική βία στο χώρο εργασίας είναι πάνω από 50% και δυστυχώς αυτό παίρνει μία άλλη διάσταση. Όσον αφορά στους κλάδους δραστηριότητας των επιχειρήσεων καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, κατευθύνουν σε σειρά αναφέρεται στο εμπόριο, στην εστίαση, τα ξενοδοχεία, στην παραγωγή βιομηχανία τροφίμων, στις μεταφορές, στις κατασκευές αλλά και στην υγεία. Μια ακόμα επιτυχία σημείωσε η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Καλαμάτας εξάρθρωσαν μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, αυτή τη φορά με τόπο δράσης στα εξάρχεια της Αθήνας και περιοχές Δυτικής Αττικής.
Δύο Πολωνοί διακινούσαν τις μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και αναβολικών ουσιών, με τους αστυνομικούς να βάζουν φρένο στη δράση τους. Αν είχαν κατορθώσει να φέρουν εις πέρα στην παράνομη δραστηριότητα, τότε το οικονομικό όφελος θα ξεπερνούσε τις 350.000 ευρώ. Το κουβάρι μιας ακόμη υπόθεσης ναρκωτικών ξετύλιξαν ύστερα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, φτάνοντας στα ίχνη δύο Πολωνών που διακινούσαν ναρκωτικές και αναβολικές ουσίες σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας και της Δυτικής Αττικής. Οι δύο αλλοδαποί 39 και 37 ετών αντίστοιχα καλλιεργούσαν φυτά κάναβη σε εσωτερικούς χώρους και ακολούθως διακινούσαν την παραγόμενη ποσότητα τύπου σκανκ σε τοξικομανή σε περιοχές των Αθηνών, όπου παράλληλα διακινούσαν ποσότητες κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και αναβολικών ουσιών, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Η ταρίφα των αρκεμπόρων που διατηρούσαν αποθήκη στα Εξάρχεια και διακινούσαν στην ίδια περιοχή, καθώς και σε Άγιο Παντελεήμον, Αγγίζη, Κυψέλη και Πατήσια, ήταν για το 1 γραμμάριο κοκαίνης από 80 έως 120 ευρώ, για το γραμμάριο κάναβης από 5 έως 15 ευρώ και για τη μεθαμφεταμίνη ζητούσαν από 10 έως και 20 ευρώ. Στην αποθήκη των Εξαρχείων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας πάνω από 28 κιλά κάναβης και 270 φυτά. Ουσίες που αν είχαν κατορθώσει να πουλήσουν, εκτιμάται πως θα τους απέφεραν παράνομο όφελος άνω των 350.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης άνω των 28 γραμμαρίων, 276 φυτά ύψους έως και 1,7 μέτρων, τα οποία καλλιεργούσαν σε δύο ειδικά διαμορφωμένους και κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους, ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 45 γραμμαρίων, σχεδόν 42 γραμμάρια, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης 391, αναβολικά δισκία 15 φιαλίδια περιέχοντα ποσότητες υγρής τεστοστερόνης, σιδερογροθιά, δύο ζυγαριές ακριβίας, 6 κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική πλαστική. Για την αεροστεγή συσκευασία των ποσοτήτων, συσκευασίες ριζοβολίας και υγρών λιπασμάτων, περίπου 8.000 λότι, ποσό προερχόμενο από την διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και άνω των 29.000 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας. Είχαμε Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Ήλιδας, όπου παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων και το σπουδαίο έργο του Open Mall, το οποίο αλλάζει οριστικά τη λειτουργία της αγοράς αλλά και συνολικά το κέντρο της πόλης. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πολυδόρου, που παρακολούθησε από κοντά τη Γενική Συνέλευση, να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλησπέρα. Ήταν η πρώτη Γενική Συνέλευση με τη συγκεκριμένη σύνδεση της διοίκησης. Κώστα, καλησπέρα. Το έργο του Open Mall, οι διαδικασίες που προχωρούν και διάφορες λεπτομέρειες επί του έργου. Ήταν μερικά μόνο όσο συζητήθηκαν για ένα θέμα που μονοπόλησε για αρκετή ώρα την πρώτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα από τον Εμπορικό Σύλλογο Ήλιδας. Την αίθουσα των συνεδριών, κέντρο της Οχιάς. Με τα μέλη παράλληλα να καλούνται να λάβουν απόφαση για διάφορα σημαντικά λειτουργικά ζητήματα. Το ξεκίνημα της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Φώτη Νικολόπουλο, που όχι μόνο μίλησε για τις δράσεις του Συλλόγου από τον περασμένο Ιούλιο και μετά, όπου και ανέλαβε από την κοντά του το νέο ΔΣΣΜ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους στόχους του 2023, ανάμεσα στους οποίους είναι σημαντικές πρωτοβουλίες του Συλλόγου, όπου η διεξαγωγή σεμιναρίου πρωτοβουλειών και εκδήλωση και απάτες σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Πύργου. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Φράλης, υποστήριξε πως πλέον ο Σύλλογος είναι σημαντικά ανανεωμένος με την συνύπαρξη τριών κατατάξεων σε κέρυες θέσεις. Ο ΔΣ ανέφερε πως πλέον υπάρχει πολυφωνία και περισσότερες απόψεις. Ενώ εστιάζεται στο ρόλο του Συλλόγου, σημείωσε πως αποτελεί πυλώνα εξέλιξης. Δήλωσε παρόν, συνάμα με προτάσεις και ιδέες που έχουν στόχο να ενισχύσουν την πόλη, αναφέροντας πως πλέον γίνεται σοβαρή διαβούλευση σε κάθε συνέλευση. Μίλησε για το θέμα της λευκής νύχτας. Είπε πως βοηθά σημαντικά τον εμπορικό κόσμο της πόλης και θεωρεί πως θα μπορούσε να ήταν ιδιαίτερα καλό να γίνεται τον έλεγχο και το χειμώνα. Στην ανταπόκριση, όπως είπε και πριν, για το Open Mall. Εκ των βασικότερων θεμάτων που συζητήθηκε για ώρα ήταν αυτό το Open Mall. Με τον εκπρόσωπο να απαντά σε κάθε απορία των επιχειρηματιών και να του αναφέρει πως πλέον βρίσκεται στο τελικό στάδιο και πως αν απομένουν λεπτομέρειες προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος και να γίνει και η δημοπράξη του έργου. Τέλος, για την ψηφοφορία, Κώστα, εγκρίθηκαν με συντριπτική φιλοσοφία ο διοικητικός οικονομικός απολογισμός.
και το διάστημα από 12 Ιουλίου και μετά. Έγινε συζήτηση για το ωράριο των καταστημάτων και πάρθηκε κατά πλειοψηφία απόφαση την Κυριακή των Βαΐων να είναι κλειστές όλες οι επιχειρήσεις και να ξεκινήσει το ερωτικό ωράριο την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Τέλος, μετά ορίστηκε η ημερομηνία επιτροπής Σάββατο 19 Αυγούστου. Μάλιστα, όρισαν κατευθείαν και τη λευκή νύχτα για τις 19 του Αυγούστου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, για την ενημέρωση. Αυτά, κυρίες και κύριοι, συνέβησαν στο κέντρο της Σοκιάς κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού Συλλόγου Μαλλιάδας. Οι συνθήκες που βιώνουν σε καθημερινή βάση οι νέοι της Ηλίας και του Δήμου Ήλιδας, αλλά και οι αθλητικές υποδομές της περιοχής, βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής του υποψηφίου βουλευτή Ηλίας του ΚΚΕ και γνωστού τερματοφύλακα Νίκου Παπαδόπουλου κατά τη διάρκεια της χθεσινής του ομιλίας στην Αμαλιάδα. Παράλληλα, ο γνωστός αθλητής σε ένα νεαρό ακροατήριο εξέφρασε την αλληλεγγύη του αλλά και το θαυμασμό του για το γαλλικό λαό και τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιεί μαζικά το τελευταίο διάστημα. Γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι του Δήμου Ήλιδας εμφανίστηκε κατά την ομιλία του στην Αμαλιάδα ο υποψήφιος βουλευτής Ηλίας του ΚΚΕ και ο γνωστός θεματοφύλακας Νίκος Παπαδόπουλος. Ο κ. Παπαδόπουλος συμμετείχε σε εκδήλωση για την νεολαία και τον αθλητισμό που διοργάνωσε η τοπική οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η πόλη της Αμαλιάδας διαθέτει ένα αρκετά καλό δημοτικό αθλητικό κέντρο με γήπεδο ποδοσφαίρου, βοηθητικά, βοηθητικό κλειστό κολυμβητήριο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει ότι η λογική κόστος-όφελος είναι κυρίαρχη στο σύστημα που ζούμε, είναι το εξής. Η Δημοτική Αρχή θέλησε να καθιερώσει κάρτα εισόδου στο αθλητικό κέντρο με αντίτιμο, με την αιτιολογία ότι το αθλητικό κέντρο έχει κόστος, επιβαρύνοντας έτσι τους δημότες. Πάρθηκε και σχετική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα αναφέρθηκε στις συνθήκες που βιώνουν οι νέοι συνολικά στη χώρα μας, αλλά και την πρόσβαση που έχουν σε βασικές ανάγκες, όπως είναι ο αθλητισμός και οι υποδομές του. Παράλληλα, ο γνωστός αθλητής τόνισε την αλληλεγγύη του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά και το θαυμασμό του ίδιου στο γαλλικό λαό και τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιεί μαζικά το τελευταίο διάστημα για το νέο του ασφαλιστικό. Παράγεται έργο που καλλιεργεί την ομαδικότητα, τη συλλογικότητα, την άμυλα, το σεβασμό στον αντίπαλο, κόντρα στις λογικές του ατομικισμού και ανταγωνισμού. Όταν όμως αυτή η προσπάθεια δεν έχει την υποστήριξη σε υποδομές, επιστημονικό δυναμικό, γυμναστές, γιατρούς και χρηματοδότηση, στερεύει. Ο υποψήφιος βουλευτής Ηλίας επικεντρώθηκε περισσότερο σε ζητήματα αθλητικής φύσεως, υποστηρίζοντας πως κάθε ερασιτεχνικό σωματείο θα πρέπει να στηρίζεται οικονομικά από το κράτος για να καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα. Ενώ ανέλησε τους λόγους, όπως υποστήριξε ο ίδιος, που το σχολείο σήμερα έχει υποβαθμίσει τη φυσική αγωγή. Προβληματισμό και αγωνία για τη συνέχεια προκαλεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκτός σχεδίου δόμηση στα ακίνητα. Ήδη η έκδοση αδειών έχει παγώσει με τους μηχανικούς και τους ανθρώπους του κλάδου της οικοδομής να ζητούν από την πολιτεία τα αυτονόητα. Κάτι περισσότερο από σκληρή είναι η στάση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε ό,τι έχει να κάνει με τα εκτός σχεδίου δόμησης, υπενθυμίζοντας πως οι περιορισμοί της νομοθεσίας ισχύουν από το 1985 και δεν νοείται ούτε οι πολίτες να επιδιώκουν οικοδόμηση οικοπαίδων που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, ούτε οι πολυοδομίες να εκδίδουν σχετικές άδειες. Ήδη από το 1985 για να είναι οικοδομήσιμο κάποιο αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου θα έπρεπε να είχε πρόσβαση σε αναγνωρισμένο δρόμο. Είτε αυτό είναι εθνική επαρχιακή οδός, είτε κάποια αναγνωρισμένη δημοτική οδός. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν. Δεν υφίσταται, δεν ισχύει στη χώρα μας. Έχουμε στην ουσία το κεντρικό δίκτυο, τις επαρχιακές οδούς, τις εθνικές οδούς και κάποιες ελάχιστες δημοτικές αναγνωρισμένες οδούς, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν οικοδομησιμότητα εάν ισχύσει αυτή η απόφαση. Ιδιοκτήτες ακινήτων, φορείς και επαγγελματίες του κλάδου της οικοδομής, επιστήμονες ζητούν τα αυτονόητα από την πολιτεία, τονίζοντας πως όλη αυτή η διαδικασία έχει συμπαρασύρει και άλλες περιπτώσεις. Κανονικά, ο κάθε νόμος που ξέρουμε και ισχύει οφείλει να αλλάζει με νόμο. Και όχι με μια απόφαση δικαστηρίου, ακόμα και αν αυτή είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας και μάλιστα η ολομέλειά του. Σίγουρα είναι, αντιλαμβανόμαστε την αναστάτωση που έχει δημιουργήσει και στις πολεοδομίες και στους συναδέλφους μηχανικούς και στην κτηματαγορά η συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και οφείλει το Υπουργείο να επέμβει άμεσα, να νομοθετήσει. Έχει δημιουργήσει ζήτημα ακόμα και σε
περιπτώσεις που δεν τις αφορά η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορά τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν μεταξύ 1985-2003. Δυστυχώς όμως όλη αυτή η αναστάτωση και το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχει έρθει στη δημοσιότητα έχει δημιουργήσει ανασφάλεια και αμφισβήτηση ακόμα και στα οικόπεδα πριν το 85. Πάμε να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, καθώς περιορισμοί μπαίνουν πλέον και στα κοτέτσια, τα οποία έχουν στις αυλές των σπιτιών τους οι κάτοικοι των χωριών. Συγκεκριμένα τίθεται όριο στον αριθμό των οικόσιτων ζώων και των πτηνών που θα μπορεί να έχει κάποιος στην κατοχή του. Η αρχή έγινε από το Λασίδι της Κρήτης και όπως είναι φυσικό προκάλεσε τις αντιδράσεις του κόσμου. Απαγορεύσεις και όρια μπαίνουν πλέον στα κοτέτσια που διατηρούν ακόμα στις αυλές των σπιτιών τους πολλοί κάτοικοι χωριών και κομοπόλεων. Συγκεκριμένα μπαίνει όριο στον αριθμό των οικόσιτων ζώων και πτηνών που θα μπορεί να έχει κάποιος στην κατοχή του. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο βοηθάει, ειδικά στα χωριά που έχουν ερημώσει και είναι λίγοι κάτοικοι και χρειάζονται και είναι και απαραίτητα και με την κρίση και όλα αυτά. Πρέπει να έχουν. Να αναφήσεις τον παππού τώρα και τη γιαγιά που είναι στα χωριά και τους πεις να μην έχουν τα οικόσιτα, να ασχολούνται, είναι και απασχόληση. Έχουν και κάτι να κάνουν πέρα από το τι μπορούν να παίρνουν. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται στους περιφερειακούς οικισμούς να υπάρχουν μόνο 2 ενήλικα εγωπρόβατα, 6 ορνηθοειδή, δηλαδή κότες, κοτόπουλα, γαλοπούλες, πέρδικες, χήνες και 2 κουνέλια. Εμείς έχουμε μάθει, έχουμε ζήσει σε χωριά που πρέπει να έχουμε τις κότες μας, τα κουνέλια μας, τα σκυλιά μας και όλα. Και εγώ έχω κότες και κουνέλια έξω εδώ στο χτήμα και έτσι είναι το σωστό. Χωριό είναι εφάμιλο με τις κότες, με τα κατοικίδια. Η αρχή έγινε από την περιφέρεια της Κρήτης με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διάβγεια στις 8 Τρίτου με τίτλο «Καθορισμός οικόσιτων ζώων και πτηνών στις πόλεις και τα χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης». Αυτό το μέτρο είναι παράξενο να πούμε. Εμείς μεγάλωσαμε με αυτά στο σπίτι. Τώρα τι, να μην έχει κότες και σκυλιά, δεν το βλέπω σωστό. Όπως είναι φυσικό, η απόφαση αυτή έχει φέρει αντιδράσεις από τους πολίτες, κυρίως όσων ζουν σε χωριά. Λάθος. Γιατί για τους ανθρώπους της επαρχίας τα ζώα είναι βιοποριστικό, έτσι να το πούμε. Σε μια χώρα που ζούμε πολλές φορές, στη χώρα του παραλόγου, δυστυχώς ακούσαμε και αυτό. Θεωρώ ότι είναι άκρος παραλόγο, παράδοξο. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να καταλάβω για το σκεπτικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ψυχολογικό, με τι θα ζήσει ο άλλος εκεί που θα έχει για τα αυγό του, για το ένα τ' άλλο. Ποιος θα το πάρει, θα το φάει κανείς. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, να περάσουμε να δούμε ειδήσεις από τον κόσμο με τη βοήθεια της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews. Για 10η φορά από τις αρχές Ιανουαρίου οι Γάλλοι απεργούν μαζικά και πραγματοποιούν συγκεντρώσεις και πορείες σε όλη τη χώρα διαμαρτυρόμενοι για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Εμμανουέλ Μακρόν. Τα συνδικάτα λένε πως δεν θα σταματήσουν μέχρι να αποσυρθεί ο νόμος που ανεβάζει την ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη, την ώρα που η δημοτικότητα του Εμμανουέλ Μακρόν έχει καταποντιστεί. Μόλις το 30% των ερωτηθέντων στην τελευταία δημοσκόπηση θεωρεί πως είναι ένας καλός πρόεδρος. Οι αναλυτές λένε πως θα παίξει μεγάλο ρόλο στην κατάληξη των διαδηλώσεων και αν θα έχουν επιτυχία, το κατά πόσο θα καταφέρουν τα συνδικάτα να κρατήσουν τους πολίτες στους δρόμους και συγχρόνως να περιορίσουν τα επεισόδια. Πριν από 5 ημέρες τραυματίστηκαν περισσότεροι από 400 αστυνομικοί, ενώ έγιναν 457 συλλήψεις, με τις δυνάμεις ασφαλείας να βρίσκονται σε συναγερμό. Σε ολόκληρη τη Γαλλία, περισσότεροι από 13.000 αστυνομικοί έχουν επιστρατευτεί για να περιφρουρήσουν τις πορείες, με τον Υπουργό Εσωτερικών να λέει πως αυξάνεται η βία κατά των κρατικών αρχών. Η αστυνομία του Νάσβιλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το νέο μακελιό σε σχολείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτό φαίνεται ένα άτομο να πυροβολεί τα τζάμια του σχολείου και να εισβάλλει έτοιμη να σκοτώσει. Τραγικός απολογισμός της επίθεσης είναι 6 αθώοι άνθρωποι νεκροί, 3 9χρονα παιδιά και 3 ενήλικοι. Νεκρή από τα πυρά αστυνομικών έπεσε η 28χρονη Όντρεϊ Ελίζαμπεθ Χέιλ που έσπηρε το θάνατο και είχε στην κατοχή της 2 αυτόματα πολυβόλα και 1 πιστόλι. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για διεμφυλικό άτομο που είχε φοιτήσει στο εν λόγω σχολείο ενώ είχε προετοιμάσει με κάθε λεπτομέρεια τη συγκεκριμένη επίθεση. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη για ποιο λόγο έγινε αυτό το νέο μακελιό.
Στο συγκεκριμένο σχολείο φοιτούν περίπου 200 παιδιά από τον νηπιαγωγείο μέχρι και την 6η δημοτικού. Οι δάσκαλοι λένε πως τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν η αστυνομία δεν είχε σπεύσει στο σημείο. Είναι χαρακτηριστικό πως 14 λεπτά μετά την κλίση στις αρχές η Όντρια Ελίζαμπεθ Χέιλ είχε πέσει νεκρή από τα πυρά των αστυνομικών. Ο ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ βρέθηκε στην Ουκρανία υπό την ιδιότητα όχι του Λέγκολας, του ρόλου που τον έκανε διάσημο, αλλά του πρέσβη καλής θέλησης της UNICEF. Ο Μπλουμ επισκέφθηκε ένα κέντρο στο Κίεβο που προσφέρει ψυχολογική βοήθεια και ιατρικές υπηρεσίες στα παιδιά, μίλησε μαζί τους και μοιράστηκε τις εμπειρίες τους από τον πόλεμο που μένεται εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Για τα ίδια θέματα, ο Βρετανός ηθοποιός συζήτησε εν συνεχεία και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από το σταθμό μας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με την Κατερίνα Πολυδόρου. Από όλους εμάς τίποτα άλλο, πάρα πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.